Gr. Κύριε Κουτσομίδη, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Κύριε Κουτσομίδη, κλείνουμε 40 ώρες από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Η κατάσταση είναι δραματική και είναι το λιγότερο που μπορούμε να πούμε αυτό. Οι τελευταίες εξελίξεις, σύμφωνα με τις δικές σας πληροφορίες, ποιες είναι και πώς πιστεύετε ότι θα ξημερώσει το Σάββατο? Μέχρι πριν από λίγες ώρες, τα ρωσικά στρατεύματα βρίσκονταν σε απόσταση περίπου 40 χιλιόμετρων από το Κίεβο. Γίνονταν σφοδρές μάχες, υπάρχει συμμετοχή πολλών δυνάμεων εθνοφυλακής, τακτικού στρατού, αλλά και πολιτών από μέρος της Ουκρανίας. Η Ρωσία απαντά με πυροβολικό, με αεροπορικές επιδρομές, με διαφόρων ειδών επιθέσεις κατά της Ουκρανίας, αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι υπάρχει και σε εξέλιξη μια αποβατική επιχείρηση στα νότια προς την Οδυσσό και τη Μαριούπολη. Πριν από λίγο Έλληνες δημοσιογράφοι από τη Μαριούπολη μετέδιδαν ότι υπάρχει βομβαρδισμός της πόλης. Έτσι έχουμε και υπάρχει και το μέτωπο του Χάρκοβο στα ανατολικά. Έτσι έχουμε ουσιαστικά τρία ανοιχτά πολύ σκληρά μέτωπα αυτή τη στιγμή. Στα ανατολικά προς το Χάρκοβο, στη Χερσόνα πάνω βόρεια της Κρυμαίας, αποβατικές επιχειρήσεις προς την Οδυσσό και η επίθεση προς την πρωτεύουσα το Κίεβο. Εκτιμάτε ότι αύριο το πρωί θα ξυπνήσουμε με το Κίεβο στα χέρια των Ρώσων? Μέχρι στιγμής οι Ουκρανοί, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε και, και όσο μπορούμε να εμπιστευτούμε τις πηγές αυτή τη στιγμή, είναι ότι οι Ουκρανοί παρουσιάζουν ισχυρή αντίσταση. Παρουσιάζουν ισχυρή αντίσταση. Φαίνεται ότι οι ρωσικές δυνάμεις δεν είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν μεγάλο αριθμό απολειών που θα προκαλούσε μια πολύ πιο επιθετική πρόσβαση προς τις ουκρανικές δυνάμεις. Από την άλλη όμως υπάρχει πίεση σαφέστατα της πολιτικής ηγεσίας της Ρωσίας, διότι όσο χάνεται ο ευνηδιασμός και το momentum της επίθεσης, τόσο δυσκολεύει η κατάσταση προς την επικράτηση, την πλήρη επικράτηση των ρωσικών δυνάμεων. Η απόφαση, η αποψινή του ΝΑΤΟ είναι σημαντική, διότι υπάρχουν πληροφορίες ότι συγκεκριμένα μέλη της Συμμαχίας αποφάσισαν να ενισχύσουν με οπλισμό την Ουκρανία, με επιθετικό οπλισμό. Ήδη πυρομαχικά από την Πολωνία πέρασαν τα σύνορα προς την Ουκρανία και φαίνεται ότι κάποιες χώρες πλέον δεν έχουν την αντίσταση που είχαν μέχρι πρόσφατα ώστε να παρέχουν ουσιαστική στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία. Τώρα ο Βλαντιμίρ Πούτιν κάλεσε τον στρατό της Ουκρανίας να απομακρύνει την πολιτική ηγεσία της χώρας. Αυτό από τη μία πλευρά. Από την άλλη είδαμε τη στάση που κράτησαν οι Ουκρανοί στρατιώτες στο νησιωτικό φυλάκιο, τον λεγόμενο νησί των Φιδιών. Ποια πιστεύετε πως θα είναι η τύχη του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι αν τον εντοπίσουν οι Ρώσοι? Σαφέστατα υπάρχει απόφαση και εντολή να εξοντωθεί ο Πρόεδρος της Ουκρανίας. Μάλιστα εκείνος υπήρχαν φήμες ότι έχει αποχωρήσει από το Κίεβο, όμως πριν από μία ώρα περίπου δημοσίευσε βίντεο ακριβώς έξω από την Προεδρικό Μέγαρο μαζί με το Υπουργικό Συμβούλιο, τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Άμυνας και απευθύνθηκαν στον Ουκρανικό λαό ότι είναι εδώ και δεν φεύγει και θα πολεμήσει μέχρι τέλους. Είναι επίσης δραματική η πληροφορία που είχαμε από τη χθεσινή επικοινωνία του Ζελένσκι με τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου φέρεται να τους δήλωσε ότι πιθανόν να είναι η τελευταία φορά που με βλέπετε ζωντανό. Νομίζω ότι ο Ζελένσκι θα παραμείνει μέχρι το τέλος ή σχεδόν μέχρι το τέλος, αλλά αυτή τη στιγμή δεν βλέπω να υπάρχει περίπτωση να προσπαθήσει να διαφύγει ή να αφήσει την Ουκρανία. Υπάρχουν πληροφορίες ότι ακόμη και πολίτες που ήταν σχετικά ουδέτεροι, ακόμη και θετικά διακείμενοι προς την Ρωσία, έχουν αντιστραφεί, διότι πλέον έχουν ενισχυθεί οι τάσεις υπεράσπισης της χώρας απέναντι σε αυτή την απρόκλητη επίθεση της Μόσχας. Και τώρα βλέπουμε ότι η Μόσχα τραβάει το σκηνή, απείλησε σχεδόν ευθέως τη Σουηδία και τη Φιλανδία ότι καλά θα κάνουν να κάτσουν στα αυγά τους και να μην κάνουν κίνηση να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. Και βλέπουμε και πολλές χώρες της Δύσης την ίδια στιγμή τις τακτικές στο να αποκλείσουν τη Ρωσία από το τραπεζικό σύστημα συναλλαγών SWIFT. Όμως τις τελευταίες ώρες νομίζω ότι αυτό πηγαίνει να αλλάξει. Ναι, η συνεδρίαση του Eurogroup ήταν σημαντική προς αυτή την κατεύθυνση. Φαίνεται ότι υπάρχει μεταστροφή της Γερμανίας
Και πριν από λίγο πριν ξεκινήσει το Δελτίο Ειδήσεων, είδαμε δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών της Ουκρανίας, ο οποίος συνομίλησε με τον ομόλογό του της Ιταλίας και δήλωσε ότι συμφωνήθηκε ότι και η Ιταλία θα στηρίξει τον αποκλεισμό από τους λογαριασμούς SWIFT. Είναι τεχνικά αρκετά περίπλοκο το ζήτημα, αλλά νομίζω ότι οι πολιτικές πιέσεις πλέον είναι τόσο ισχυρές που πιστεύω ότι τελικά θα υπάρξει απόφαση και σε αυτό το επίπεδο. Μάλιστα, κύριε Κουτσομίτη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν μαζί μας. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για όλες τις φορές που είστε μαζί μας το τελευταίο χρονικό διάστημα και έχω την εντύπωση ότι θα τα λέμε και συχνότερα στο μέλλον. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Με χαρά μου.